συγκεκριμένων σχεδίων. Απόψε, όπως σας υποσχεθήκαμε από χθες, τον φιλοξενούμε στις τομές στα γεγονότα. Πάμε λοιπόν κοντά του με σύνδεση Skype. Καλησπέρα από την Κύπρο. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Είστε στην ουσία ο λόγος που έχει αξία κανείς να βάζει σπουδαίους στόχους και μάλιστα αποδεικνύει ότι επιτυχάνονται και όλα αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα και ναι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θα μπορούσα να πιστέψω τότε που από την Κύπρο που, να φτάσω σε αυτό το σημείο που να είμαι τώρα στο Λος Άντζελες και να δούμε τις ταινίες. Ναι, ήταν κάτι που περιμένατε, κύριε Κατσαμπά, η διάκριση της δουλειάς σας, ειδικά σε αυτή την ταινία. Ξέρω ότι εργάζεστε σε τέτοιου βεληνικούς projects στην Αμερική, έτσι. Συνεπώς, αυτό ήταν η καλύτερη σας δουλειά και δικαίως παίρνει το Όσκαρ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Οπότε κάνουμε οποιαδήποτε ταινία, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο που δεν έχουμε ξαναδεί και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο και να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά μπορούμε. Και ναι, η προσπάθεια είναι να φτιάξουμε μια ταινία που να είμαστε περήφανοι. Και με αυτή την ταινία, από ό,τι φαίνεται, είχε ένα πάρα πολύ καλό reception παγκόσμια και παίρνουμε πολλά βραβεία και πολύ ευχαριστώ το γεγονός ότι πήραμε και το Όσκαρ. Ναι, αλλά αρχικά ο σκοπός μας είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε τη δημιουργικότητα που έχουμε εμείς σαν στούντιο και να κάνουμε όσο πιο καλές πρωτότυπες ταινίες μπορούμε. Είναι ο σκοπός μας ότι okay, θα πάρουμε ένα Όσκαρ και αυτό κάνουμε. Ναι. Αυτό τώρα είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών σας και των ονείρων σας. Με άλλα λόγια, είναι όλα όσα ονειρευτήκατε ή υπάρχει και πιο ψηλά από αυτό το αγαλματίδιο? Ναι, ο σκοπός για μένα προσωπικά είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε πρωτότυπες ταινίες. Το να κρατάω στο Όσκαρ φυσικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ευχάριστο. Και ναι, ήταν από αυτές τις στιγμές που λες, wow, πώς από τότε που ήμασταν εμείς στην Κύπρο και κοιτάζαμε τις ταινίες και τώρα να είμαστε αυτό το σημείο που να κρατάς ένα Όσκαρ στο χέρι σου, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστώ γεγονός. Ναι. Αλλά προσπαθούμε φυσικά να δημιουργήσουμε και άλλες ταινίες. Δεν σταματάει εδώ. Θα συνεχίσουμε με καινούργιες ταινίες να κάνουμε πιο πρωτότυπα, να συνεχίσουμε να κάνουμε πρωτότυπες ταινίες. Τώρα είστε σε κάποιο άλλο παρόμοιο project εκεί στην Αμερική? Ναι, συνέχεια κάνουμε καινούργιες ταινίες. Τώρα έχουμε δύο ταινίες που θα βγουν στα επόμενα δύο χρόνια, που πάλι έτσι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Το ένα ονομάζεται Viva, που είναι σαν musical και θα είναι πάρα πολύ unique πάλι ο πρωτότυπο, το στυλ της ταινίας. Και ακόμα ένα που ονομάζεται Mitchells vs. The Machines, που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και για αυτή την ταινία. Θα είναι πάρα πολύ αστεία ταινία και ναι, περιμένουμε να τελειώσει, προσπαθούμε να τελειώσουμε και αυτό και ελπίζω να το κοινό να έχει την ίδια. Το ίδιο response που είχαν μαζί με το Spider-Verse, έτσι ένα παρόμοιο response σαν αυτό. Διατηρείτε ακόμα τις επαφές σας με την Κύπρο, βρίσκετε χρόνο και επισκέπτεστε το νησί? Φυσικά, και θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μου στείλανε όλες τις ευχές τις τελευταίες δύο μέρες και σε εσάς για όλο το μηνύματα και αυτά για που πήραμε το Oscar. Και ναι, προσπαθούμε να έρθουμε να επισκεφτούμε την οικογένεια κάθε χρόνο στην Κύπρο και ναι, να βρεθούμαστε με φίλους και στην Κύπρο όσο συχνά μπορούμε. Ωραία. Κάτι τελευταίο, επειδή είστε σε ένα χώρο όπου πολλά νέα παιδιά τώρα προσανατολίζονται να το ακολουθήσουν. Υπάρχει έτσι ένα κύμα νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με αυτά τα ειδικά εφέ με τα οποία καταπιάνεστε εσείς καθημερινά. Θα τους λέγατε να το ακολουθήσουν και ότι με τη σκληρή προσπάθεια μπορεί κάποια στιγμή να συζητάμε και μαζί τους αυτό που συζητάμε σήμερα μαζί σας? Φυσικά, ναι, φυσικά. Ένας από τους λόγους που μου αρέσει να κάνω αυτά για τηλεοράσεις ή περιοδικά είναι το γεγονός ότι θα ήθελα να ενθαρρύνω άτομα να προσπαθούν να είναι πιο δημιουργικοί. Και ναι, μπορεί να είσαι στην Κύπρο και στην Κύπρο θα φαίνεται ένα μικρό μέρος, αλλά ειδικά τώρα, αυτές τις μέρες, που με όλη αυτή την τεχνολογία είναι τόσα πολλά που μπορείς να κάνεις σε δημιουργικό χώρο. Που ναι, πολύ καλά. Είναι πολύ καλό να μπεις σε αυτό το χώρο και να
προσπαθείς συνέχεια να κάνεις κάτι πιο καλό, πιο καλό, πιο καλό και μέσα από τα διάφορα projects βελτιώνεσαι στο σημείο που να κάνεις μια πρωτότυπη ταινία. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από την Κύπρο. Να είστε καλά.